My Radio 89,6 και θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Κώστα Λαθούρη από την περιοχή εκεί, την Τενέα, να μιλήσουμε λίγο για τα χθεσινά, τα τεκτενόμενα. Θα μπορούσαμε σήμερα να μιλάμε για τη μεγάλη επιτυχία, για μια μεγάλη νίκη για τον Τενεάτη Αθηκίων, που όμως δυστυχώς, κύριε Λαθούρη, μάλλον επισκιάστηκε από κάποιον που αποφάσισε ότι ήταν μια καλή ιδέα να πάρει μαζί του την καραμπίνα, λες και πάει για κυνήγι στο γήπεδο. Έτσι ακριβώς είναι. Καλημέρα σε όλους. Το θέμα είναι ότι προσωπικά η ομάδα πιστεύω θα καταδικάσει όλα αυτά που γίνανε, γιατί η ομάδα δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Προσπαθούμε να διδάξουμε, γιατί είμαι 25 χρόνια επαγγελματίας ποδοσφαιριστής ήμουνα. Καταδικάζουμε όλα αυτά που γίνανε και εγώ και πιστεύω και η ομάδα θα βγάλει ανακοίνωση σήμερα. Αλλά και πιστεύω ότι δεν είναι και αυτός ο τρόπος του ανθρώπου αυτού που έβγαλε την καραμπίνα και πυροβόλησε. Βέβαια δεν ήθελε να εκπομπήσει, δεν ήθελε να κάνει τίποτα. Το κάνει σχεδόν σε κάθε παιχνίδι, έτσι. Α, αλλάζουν τα πράγματα. Δηλαδή σε κάθε παιχνίδι ο συγκεκριμένος πάει για κυνήγι. Ναι. Ήταν εκεί με το αγροτικό του, γιατί το έκανε και με το χιλιομόδι, ας πούμε, στην τελευταία αγωνιστική. Και πυροβόλησε στον αέρα έτσι στο βουνό. Το θέμα είναι ότι αυτή τη φορά όμως η κατάσταση ξέφυγε. Γιατί... Ναι, δεν είναι αυτό όμως που λέει και ο κύριος Βασιλόπουλος, ότι ήταν εκπομπή στους ποδοσφαιριστές και αυτά. Πιστεύω δεν το έκανε γι' αυτό. Μάλιστα. Απλά έχουν πάθος πολύ εδώ πέρα στο χωριό, έχουν πάθος πάρα πολύ για την ομάδα και ξεφεύγουν ορισμένες φορές. Το θέμα είναι ότι και ποιος κρίνει αν το πάθος μπορεί να ξεφύγει και σε μια απόφαση ενός διαιτητή που θα είναι ενάντια στην ομάδα του, κάποιος που έχει μια καραμπίνα μαζί του δεν πάει σε κάτι σίγουρα, παραπάνω. Σίγουρα, δεν ξέρει. Ναι, το μυαλό του καθενός δεν ξέρει πώς θα μπορεί να ενεργήσει. Έχεις δίκιο. Καλό είναι να αποφεύγονται όλα αυτά. Τώρα το θέμα είναι ότι επειδή έχει παίξει και σε όλη την Ελλάδα, πιστεύω ότι το έχετε δει. Έχει και σε όλη την Ελλάδα, το παρακολούθησε χθες το βράδυ, θυμίω. Ναι. Πιστεύετε ότι θα στοιχήσει αυτό στην ομάδα? Κοίταξε, μπορεί και να κάνει κακό. Δεν ξέρω τώρα η Ένωση τι απόφαση θα πάρει. Πάντως θα είναι κρίμα κάτι που κερδίθηκε στο γήπεδο από μία κίνηση ενός τύπου που πραγματικά στοιχίζει στην ομάδα του. Ναι. Το θέμα είναι πώς θα αποδεχτεί τώρα αυτό το πράγμα. Το θέμα να αποδεχθεί ότι αυτό που λέει και ο Γιάννης ο Βασιλόπουλος, ότι απειλούσε τους ποδοσφαιριστές, που δεν νομίζω να έχει κάνει κάτι τέτοιο. Εσείς πάντως μας λέτε ότι έχει ξαναγίνει στο παρελθόν αυτό και δεν ήταν αυτό. Έχει ξαναγίνει, ναι. Σχεδόν, ναι. Είναι ο τρόπος δηλαδή που πανηγυρίζει ο συγκεκριμένος άνθρωπος που στηρίζει την ομάδα του. Προσπαθώ να καταλάβω τη λογική. Ναι, κάπως έτσι, ναι. Κάπως έτσι. Είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Τι να πω. Οι άνθρωποι εκεί της ομάδας δεν το είχαν δει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν το κάνει μία, το κάνει δύο, το κάνει τρεις. Να πω κάτι τιμίο. Δεν δίνουν και πολύ βάση. Γιατί σου λέει ένα κίνδυνο, γιατί ρίχνεις προς το βουνό, ξέρεις. Και εγώ το είδα, μου έκανε εντύπωση με το χιλιοπόδι, τελευταία αγωνιστική. Αλλά είχε λύσει το παιχνίδι. Είχαν φύγει όλοι από το γήπεδο. Μάλιστα. Τι να πούμε. Τι να πούμε τώρα. Η Ένωση τώρα. Η Ένωση αναγκάζεται να κάνει τον δικαστή. Αντί να συζητάμε σήμερα για έναν ωραίο αγώνα που είχε 5 γκολ, καθόμαστε και συζητούμε για την καραμπίνα του ανθρώπου. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λαθ. Έγινε σούρια σε όλη την Ελλάδα. Έγινε. Και δυστυχώς ήμασταν και από τους πρώτους που το βγάλαμε προς τα έξω, γιατί μάθαμε ότι υπήρξε αυτόφαρη διαδικασία. Και ελπίζουμε να... Καλά, εννοείται ότι θεωρούμε ότι δεν θα βρει μιμητές και όλα σε αυτή η πράξη. Γιατί αν αρχίσουμε και φτιάχνουμε και εκτελεστικά αποσπάσματα, εντάξει. Το θέμα να μην φοβηθούν και άλλες ομάδες που θα έρθουν να παίξουν τα επόμενα παιχνίδια στα Θήκια. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λαθούρη. Να είσαι καλά, Θημίου, να είσαι καλά. Καλημέρα.